Με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης σημερινής. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πολιτικός αναλυτής Γιάννος Χαραλαμπίδης, ο οποίος υπογράφει και το ρεπορτάζ. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Είναι δύο από τα βασικά αιτήματα που θέτει η τουρκική πλευρά, προκειμένου να επανασχίσουν οι συνομιλίες. Πρώτον, θέλει πάγωμα των ερευνών. Δεύτερον, υποστηρίζει ότι εάν προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε έρευνες, τότε θα αντιδράσει. Και έχω στα χέρια μου τους χάρτες και τις περιοχές τις οποίες δέσμευσε η τουρκική πολεμική αεροπορία και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό κατά τη στιγμή που η κυρία Λούντιτα στην Κύπρο, και από ό,τι διαγνώσκω και από ό,τι βλέπω, καλύπτουν περιοχή της Καρπασίας από την Αμόχωστο μέχρι την Καρπασία και από την άλλη πλευρά προς τα δυτικά της Κύπρου, προς την περιοχή έξω από την Πάφο. Αυτό δείχνει ακριβώς και τις προθέσεις της τουρκικής πλευράς, τον εκβιαστικό τρόπο που θέλει να πάει στις συνομιλίες, και έχει σχέση ακριβώς με το τρίτο στοιχείο που είναι ο επανεκαθορισμός της ΑΟΣ. Επί τούτου υπάρχουν συγκεκριμένοι χάρτες, τις οποίες έχουν ήδη επεξεργαστεί και το πολεμικό τουρκικό ναυτικό και η ελίτ, η διπλωματική της Τουρκίας, οι οποίες αναφέρονται σε επανακαθορισμό της ΑΟΣ, δηλαδή σε επανακαθορισμό των ορίων μεταξύ της ΑΟΣ, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου. Γιάννο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο ΙΣΤΜΕΤ σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τείχος, ένα ανάχωμα στους προκλητικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας? Θα μπορούσε αν αλλάξει στρατηγική. Εάν συνεχιστεί αυτή η στρατηγική και μπει ακριβώς η κυπριακή κυβέρνηση στη λογική συνομιλιών υποκαθεστώς εκβιασμών, τότε ακριβώς η Τουρκία επιδιώκει το πάγωμα για να ισχυριστεί ότι αντί του ΙΣΤΜΕΤ θα πρέπει να περάσει αγωγός με τη λύση του Κυπριακού από την Τουρκία από την Κύπρο προς τα τουρκικά παράλια, έτσι ώστε και η συμπερίπτωση με πέλθει λύση, πρώτον να γίνει επανακαθορισμός και δεύτερον να είναι εγκλωβισμένο το νέο πολιτιακό σύστημα της Κύπρου στην Τουρκία. Άρα ο ΙΣΤΜΕΤ είναι συνδεδεμένο με ένα νέο στρατηγικό σχεδιασμό, στον οποίο θα εμπλέκονται το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και μια νέα προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση με την Τουρκία. Μάλιστα. Αλλά για να έρθουμε στο διατάφτα, ότι ο νέος κύκλος, εάν αρχίσει νέος κύκλος συνομιλιών, από ό,τι πληροφορούμε, παίζεται ένα πόκερ τώρα, δηλαδή μια ζαριά, ότι δίσεν ή θα πάμε σε συνομιλίες ή θα πάμε σε διχοτόμηση. Δηλαδή είναι κάτι που είχαμε δει και πριν το κράνς Μοντανά, με μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά, εάν πάμε σε συνομιλίες και αποτύχουν, θα είναι εντελώς διαφορετικά πλέον τα πράγματα. Απόλυτα και ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννο. Καλό σου βράδυ.